Τα ζώα στις κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται στο έλεος του Θεού, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Σταρ. Κάποιοι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να περπατήσουν ώρες μέσα στα χιόνια για να φτάσουν κοντά στα ζώα. Άλλοι είναι αποκλεισμένοι εκεί για μέρες. Έχουμε τρομερές απώλειες στα ζώα μας. Ο δρόμος είναι κλειστός. Βρισκόμαστε εδώ πάνω από 4 μέρες, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι κάποια πρόβατα με κάποια κατσίκια τα οποία και αυτά είναι ετοιμοθάνατα. Οι οικισμοί Καλημεριάννη, Καλιανή, Ανδρονιάννη, Πύργος και Βίταλα είναι ακόμα αποκλεισμένοι. Οι κάτοικοι έκαναν μόνοι τους μονοπάτια για να μπορούν να κυκλοφορούν και περπατούν ανάμεσα από τεράστιους λόφους χιονιού. Πότε θα έρθουν τα μηχανήματα, πότε υπολογίζετε? Τι είναι αυτά? Αυτές οι αποκλειστικές εικόνες είναι από σπίτι στους Καλημεριάννους. Όπως βλέπετε, η γυναίκα καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περπατήσει. Ενώ όταν ανοίγει την πόρτα του σπιτιού της, πέφτει επάνω σε πολλά μέτρα χιόνι. Τραγική είναι η κατάσταση και στα Βίταλα. Έκκληση για βοήθεια κάνει μέσα από το Σταρ ο πρόεδρος του χωριού. Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα. Επικοινωνώ με όλη τη δημοτική αρχή και με την περιφέρεια. Όλοι μου λένε ότι θα στείλουν μηχανήματα και μηχανήματα δεν βλέπω. Έχουμε αρρώστους, φάρμακα δεν έχουν, οι δρόμοι είναι κλειστοί, πολύ χιόνι, νερό δεν έχουμε, λιώνουμε το χιόνι για να πληθούμε. Τα μαγαζιά έχουν μείνει από νερό, από τρόφιμα. Γιώργο, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας στην Κήμη της Εύβοιας. Φάνηκε ανάγλυφη στο ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ακόμα και σήμερα είσαι σχεδόν σκεπασμένος από χιόνι. Μάρα, θα κράτησε αυτό το σχεδόν που είπες. Και είμαι σχεδόν και δεν είμαι ολόκληρα θαμμένος, διότι είμαι 3 σκαλοπάτια επάνω από την επιφάνεια της γης. Να σου δώσω να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Προσέξτε μέχρι που φτάνει το μπαστούνι που μου δώσανε. Δεν μπορώ να το πλησιάσω κάτω στο έδαφος, όπως βλέπετε. Τόσο βαθύ είναι το χιόνι. Βλέπετε κατοίκους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ανεβαίνουν, προσπαθούν να καθαρίσουν όπως μπορούν μπροστά σε κατάστημα Μάρα αυτή τη στιγμή. Έρπινγκ έκανα για να ανέβω, να μπω από αυτή την είσοδο και ο κόσμος τώρα προσπαθήσει να καθαρίσει αυτούς τους τόνους με το χιόνι για να μπορέσει να μπει στο μαγαζί μέσα, να δει τι έχει συμβεί, να εξυπηρετήσει κόσμο. Νερό δεν υπάρχει για τέταρτη ημέρα. Ρεύμα υπάρχει ευτυχώς στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και περιμένουν όλοι με αγωνία το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε τους ανθρώπους εδώ, είναι σκαρφαλωμένοι πάνω σε λόφο από χιόνι όπως βλέπετε και προσπαθούν με φαράσια να ανοίξουν δρόμο να έρθουν εδώ. Δρόμο στην κυριολεξία, διότι όπως είπα και προηγουμένως, μόνο σκαρφαλώντας τους λοφίσκους αυτούς μπορείς να μπεις μέσα στο σπίτι ή στο μαγαζί σου. Και από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, η ταλαιπωρία τους δεν θα τελειώσει σύντομα. Δεν βλέπω πώς η κρατική βοήθεια μπορεί να φτάσει εκεί. Αναρωτιούνται και οι ίδιοι οι κάτοικοι τι γίνεται με τα μηχανήματα, πού είναι τα graders. Τα έχεις δει εσύ καθόλου? Ακριβώς αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι έχει ανοίξει ο κεντρικός δρόμος, αν υποτεθεί ότι έχει ανοίξει ο κεντρικός δρόμος της Κήμης, αλλά όλοι οι δρόμοι γύρω από τον κεντρικό δρόμο που οδηγούν σε σπίτια, σε καταστήματα, είναι κλειστοί καθώς το χιόνι φτάνει και το 1,5 μέτρο. Και με τις προσπάθειες αυτές που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή, που κάνουν σε αυτό το σημείο, όλοι οι κάτοικοι σχεδόν της Κήμης τα ίδια ακριβώς κάνουν για να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους, να καθαρίσουν τις περιουσίες τους, να αποκτήσουν δίωδο και επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Σλάλομ πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι με κίνδυνο να χτυπήσουν άσχημα. Τι να πω, κουράγιο και υπομονή.